η χώρα προοδεύει. Η Κρήτη προοδεύει και με τον Δήμαρχο είχα την ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία αφορούν την πόλη του Ηρακλείου, από την ανάδειξη των ενετικών τειχών μέχρι την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Καζαντζάκης. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, για να βαδίσουμε όλοι μαζί μπροστά στον δρόμο της προκοπής και της ανάπτυξης. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, δήλωσε από το Ηράκλειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεσμεύεται ότι θα ολοκληρωθούν τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα του νησιού, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση του νησιού με την Ηπειρωτική Ελλάδα στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο, όπως είπε, θα λειτουργήσει το 2027, ενώ για τον ΒΟΑΚ τόνισε ότι προχωρά ο σχεδιασμός με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι έτοιμο το 2027. Το εργοτάξιο είναι το μεγαλύτερο στη χώρα. Ο βόρειος οδικός άξονας έχει πια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προχωρά με μεγάλη ταχύτητα όπως είχα δεσμευθεί. Μεγάλα αρδευτικά έργα ολοκληρώνονται και δρομολογούνται σε όλη την Κρήτη. Ηλεκτρική διασύνδεση. Οι μεγάλες προκλήσεις για το Ηράκλειο, το οποίο παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, ξεδιπλώθηκαν στο πλαίσιο συνάντησης του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρίνου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη. Προφανώς έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, διότι η δέσμευσή μου για την οδοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής που θα αλλάξουν την όψη της Κρήτης ισχύει στο Αρκέρο. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της αξιοποίησης της τεράστιας έκτασης φιλέτο του αεροδρομίου Ηρακλείου στα συμπληρωματικά έργα του ΒΟΑΚ και στην προγραμματική σύμβαση και τα ενετικά τείχη, ενώ κατέθεσε σχετικό υπόμνημα, το οποίο περιλαμβάνει 14 κρίσιμα έργα και ζητήματα για τον Δήμο Ηρακλείου. Προσβλέπουμε πολλά σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη με μεγάλο δυναμισμό, αλλά πρέπει να οργανώσει τη δυναμική της. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση σήμερα. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε βόλτα στην καρδιά της πόλης με την υποδοχή να είναι θερμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι του ευχήθηκαν καλή επιτυχία εν όψη των ευρωεκλογών. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης, όπου εκεί τον υποδέχτηκε με μαντινάδα ο Λιράρης Νίκος Σταυρακάκης. Κύριε κομβάδιζε μπροστά και πίσω μη γυρίσεις και τούτες άστις εκλογές εσύ θα τσιν κερδίσεις. Καλό μήνα ο Ιούνιος και πάλι θα είναι μήνας μιας ακόμα μεγάλης εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Ψηφίζω Ευρωπαϊκά Νέα Δημοκρατία για να είναι η Ελλάδα ισχυρή σε αυτή τη συμμαχία. Η Μαντινάδα τα είπε όλα. Η Κρήτη θα βαφτεί ξανά γαλάζια, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας το κομβικό ρόλο της Ευρώπης για τα επόμενα 5 χρόνια. Και θα ξαναείναι γαλάζια και στις ευρωεκλογές. Η Κρήτη είναι σήμερα γαλάζια όχι γιατί εγώ είμαι κριτικός, αλλά γιατί οι κριτικοί εκτίμησαν τη σκληρή δουλειά. Και βέβαια έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε ισχυροί την 9η Ιουνίου για να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο προκοπής. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε το πρωί με στελέχη του οργανισμού Λιμένος, όπου τέθηκαν επιτάπητος τα έργα ανάπτυξης του Λιμένα, η σημαντική αύξηση στον τομέα της κρουαζιέρας, όπως και οι νέες προοπτικές ανάπτυξης που ανοίγονται για το λιμάνι από τον Όμιλο Γκριμάλντι.